ο Αγίος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Κείμενα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Επεισόδιο 306. Του 1978, παλαιό ημερολόγιο, συνέβη στον Όσιο ένα ακόμη θαυμαστό γεγονός. Ήταν βράδυ και γονατιστός στο κρεβάτι του ξεκίνησε να κάνει το απόδειπνο με κομποσχήνη. Στο προσκέφαλο είχε ακουμπισμένη και μία χάρτινη εικόνα του Χριστού, εκτύπωση της αγιογραφίας που είχαν κάνει οι αδελφές με την καθοδήγησή του. Μόλις λοιπόν άρχισε το κομποσχήνη, η εικόνα αυτή άρχισε να αστράφτει. Την πήρε και την ασπαζόταν με πολλή ευλάβεια και καθώς την ασπαζόταν πάλι αστραποβολούσε. Το ίδιο γινόταν και όταν την άγγιζε στο σημείο όπου ο Χριστός κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο. Το βράδυ εκείνο φιλοξενούσε έναν μοναχό που την ίδια ώρα έκανε και αυτός το απόδειπνο στο εκκλησάκι. Τον φώναξε και είδε και εκείνος τις θείες αστραπές που έβγαιναν από την εικόνα. «Χάιδεψέ την κι εσύ», του είπε. Αλλά εκείνος, σαστισμένος, την πίεζε με δύναμη. «Δεν γίνεται με το πάτημα», του είπε. «Χάιδεψέ την απαλά». Την άγγιξε απαλά και αμέσως βγήκε φως. Το χέρι του φαινόταν διάφανο, όπως φαίνονται τα δάκτυλα όταν πίσω τους υπάρχει δυνατό φως. Στην συνέχεια, το θαυμαστό αυτό γεγονός επαναλαμβανόταν κάθε φορά που ο Όσιος άγγιζε ή ασπαζόταν την εικόνα. Αυτό το είδαν και το μαρτυρούν και άλλοι μοναχοί. Για να μην γίνει όμως ευρύτερα γνωστό και το εκμεταλλευτεί ο διάβολος, ο γέροντας έδωσε την εικόνα ευλογία σε κάποιον. Ο Όσιος Παΐσιος, το φωτί της διακρίσεως περιλαμβόμενος, προτίμησε να στερηθεί την φωτοβολούσα εικόνα. «Συμβαίνουν θεία γεγονότα», έλεγε ο Όσιος, «μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται, οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει. Όχι για τον εαυτό του πια, γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος ο Όσιος τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ουδέ Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται
μία μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένας θόρυβος σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε η υγιή στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που είστε στο νοσοκομείο με τη μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο Παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες, ο Παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε. Ένας ορθόδοξος Γάλλος δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγγαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μία κοπέλα που δέχτηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύτηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα, θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει αποκόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε, «δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλλιάγρας να στέλνει την βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού, ο οποίος μία μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άγνωστό του ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μία αγαλίαση
η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, ήσουν που προσευχόσουν για μας όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Βρισκόταν εν διαρκή ακροάση με τον Θεό, ο οποίος τον πληροφορούσε όταν χρειαζόταν να βοηθήσει μια ψυχή. Κάποτε, ενώ μιλούσε με έναν νέο στην αυλή, διέκοψε την συνομιλία και είπε: «Έρχεται και ο Νίκος. Έλα να τελειώσουμε. Σε μισή ώρα θα είναι εδώ». «Γέροντα, ποιος Νίκος? Πού τον είδατε?» ρώτησε ο νέος. «Πίσω από το βουνό είναι», του είπε. «Σε μισή ώρα θα έρθει». «Εσύ δεν τα ξέρεις τα βουνά. Εγώ τα ξέρω». Ύστερα από μισή ώρα ακούστηκε το καμπανάκι. «Νάτος», είπε ο γέροντας, «πήγαινε να ανοίξεις». Ο νέος άνοιξε και ρώτησε: «Είσαι ο Νίκος? Πού με ξέρετε?» είπε με απορία το παιδί. «Δεν σε ξέρω εγώ, ο γέροντας σε ξέρει». «Αδύνατον», λέει το παιδί. «Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ. Ούτε και πιστεύω καλά-καλά. Άκουσα ότι είναι ένας καλόγερος που κάνει θαύματα και ήρθα να τον γνωρίσω». Τότε ακούστηκε ο Όσιος να λέει: «Έλα, Νίκο, εγώ σε ξέρω. Εσύ δεν με θυμάσαι». Και χαμογελαστός τον πήρε στο καλύβι του. Ύστερα από μία ώρα ο Νίκος βγήκε δακρυσμένος και αλλοιωμένος. Με συντριβή αλλά και με χαρά είπε στον νέο που περίμενε απ' έξω: «Τώρα κατάλαβα ότι υπάρχουν Άγιοι. Τώρα κατάλαβα τι είναι ο Θεός». Τον Δεκέμβριο του 1974 επισκέφθηκε τον πατέρα Παΐσιο ένας άνθρωπος κουρασμένος από την οδηπορία. Ο Όσιος, ενώ τον έβλεπε για πρώτη φορά, τον καλωσόρισε με το όνομά του και αμέσως άρχισε να βγάζει νερό από την στέρνα για να του πλύνει τα πόδια. Εκείνος αντέδρασε από ντροπή, αλλά ο Όσιος είπε: «Υπακοή». Άρχισε λοιπόν να του πλύνει τα πόδια και να του λέει: «Τη μητέρα σου την λένε Παγώνα, τον πατέρα σου Νικόλα. Ο πατέρας σου, παιδί μου, παίζει χαρτιά, παίζει συνέχεια». Του εξήγησε μάλιστα και πως ο πατέρας του είχε αποκτήσει την κακή αυτή συνήθεια. Όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεψε στην πατρίδα του, εξακρίβωσε την αλήθεια των λόγων του γέροντα και δόξασε τον Θεό που τον αξίωσε να γνωρίσει έναν Άγιο.
καλοκαίρι του 1975 επισκέφτηκε τον πατέρα Παΐσιο ένας δάσκαλος για να συζητήσει μαζί του για την αδελφή του, η οποία ήθελε να γίνει μοναχή, αλλά ο ίδιος δεν συμφωνούσε. Την στιγμή που έμπαινε στην αυλή, ο Όσιος τον είδε από μακριά και φώναξε: «Καλώς τον Νίκο, τον δάσκαλο, τον αδελφό της βασιλείας!» Συγκλονισμένος εκείνος από την απρόσμενη υποδοχή, προχώρησε και κάθισε με συστολή κοντά του. Άρχισε τότε ο Όσιος να του μιλάει αυστηρά αλλά και φιλικά. «Δε μου λες, δάσκαλε», του είπε, «μήπως βρήκες κανέναν συμπέθερο καλύτερον από τον Θεό? Μήπως βρήκες για την αδελφή σου κανέναν γαμπρό καλύτερον από τον Χριστό? Και μην ξεχνάς ότι θα έχεις και εσύ έναν λοκατζή που θα μάχεται στην έμπροστο φυλακή για τους μετόπιστεν». Ο δάσκαλος δεν είπε στον πατέρα Παΐσιο τίποτε από όσα σκεφτόταν και έφυγε ειρηνικός. Το 1978 ένας κριτικός πήγαινε προς τον Τίμιο Σταυρό χωρίς να είναι σίγουρος ότι είχε πάρει το σωστό μονοπάτι. Στον δρόμο συνάντησε έναν καλόγερο, πολύ ασκητικό, με μπαλωμένο ζωστικό και τον τουρβά στον νόμο. Του έβαλε μετάνοια και του είπε: «Πάτερ, θέλω να πάω στον γέροντα Παΐσιο, αλλά δεν ξέρω το δρόμο». «Ευλογημένε», απάντησε ο καλόγερος, «τι τον θέλεις αυτόν τον ταλέπορο? Στο περιβόλι της Παναγίας υπάρχουν πολλοί ενάρετοι πατέρες να σε ωφελήσουν και εσύ ψάχνεις τον Παΐσιο». Ο κριτικός όμως επέμενε και επειδή το παρουσιαστικό του καλόγερου μαρτυρούσε αρετή, τον ακολούθησε. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο καλόγερος κάθισε κάτω από ένα δέντρο και τον κάλεσε και εκείνον να καθίσει κοντά του. Αυτός ήταν πλέον σίγουρος ότι είχε απέναντί του τον γέροντα Παΐσιο. «Ευλογημένε άνθρωπε του Θεού», του είπε ο Όσιος, «να έχουμε πίστη και όλα τα προβλήματά μας θα βρουν την λύση τους. Ο Θεός με ρημνά για όλους και για όλα. Έφυγα το πρωί από το κελί μου με σκοπό να μπω στο δάσος για να κόψω ξύλα για το εργόχειρο. Δεν είχα προχωρήσει πολύ και μου ήρθε ο λογισμός να αλλάξω πορεία. Εξέτασα τον λογισμό και είδα ότι ήταν εκ Θεού, χωρίς όμως να μου αποκαλυφθεί ο λόγος. Έτσι άλλαξα την πορεία μου και συναντηθήκαμε. Αφού συζήτησαν αρκετά, σηκώθηκαν να φύγουν. Μόλις ο πατήρ Παΐσιος πήγε να κάνει το πρώτο βήμα, παραλίγο να πέσει. Τρεις φορές μπερδεύτηκαν τα πόδια του και πιάστηκε από χαμόκλαδα για να κρατήσει ισορροπία. «Δεν άρεσε στον διάβολο αυτό που έγινε», είπε χαμογελώντας, «αλλά δεν θα του περάσει». Βάζει από ψηλά ή εμπειρίες από την ζωή τους. Μιλούν για αλήθειες που έζησαν οι ίδιοι, οι οποίες έχουν ζωή και δίνουν ζωή στους ανθρώπους. Και ο ίδιος μιλούσε απλά. Ούκ εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδακτής πνεύματος Αγίου. Πολύ μορφωμένοι και διανοούμενοι θαύμαζαν τις εύστοχες απαντήσεις του, και κάποιοι
θεωρώντας ότι ήταν αποτέλεσμα μελέτης, τον ρωτούσαν πού τα είχε διαβάσει αυτά. Ο καθηγητής της ψυχιατρικής, Αρίστος Ασπιώτης, τον ρώτησε κάποτε: «Πάτερ, σε ποιο βιβλίο τα γράφει αυτά που μας είπατε?» «Πεντηκοστή», απάντησε Όσιος, εννοώντας τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλον που έκανε την ίδια ερώτηση απάντησε: «Τιβεριάδος θάλασσα», εννοώντας και πάλι το Άγιον Πνεύμα, το οποίο αλλοιείς θεολόγους ανέδειξαν. Μια φορά κάποιος θεολόγος συστήθηκε στον πατέρα Παΐσιο: «Κύριος τάδε, θεολόγος». Εκείνος τότε του είπε αστειευόμενος: «Τι λες παιδί μου, εγώ τρεις θεολόγους ξέρω. Εσύ φαίνεται θα είσαι ο τέταρτος». Έπειτα όμως του είπε σοβαρά: «Κοίταξε, εσύ έχεις πτυχίο της θεολογικής σχολής, θεολόγο όμως θα σε κάνει η ορθόδοξη πατερική ζωή σου». Ο πατήρ Παΐσιος, επειδή είχε ασκηθεί πατερικά, είχε γίνει πρακτικός θεολόγος με την επίσκεψη της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούσε να βοηθάει θετικά και τους θεολόγους καθηγητές που συχνά τον επισκέπτονταν. Κοντά του γνώριζαν ότι η αληθινή θεολογία είναι ο λόγος του Θεού που συλλαμβάνεται από τις αγνές, τις ταπεινές και αναγεννημένες πνευματικά ψυχές, και όχι η θεολογία που διδάσκεται σαν επιστήμη και εξετάζει συνήθως τα πράγματα ιστορικά και είναι επόμενο να τα καταλαβαίνει εξωτερικά και να είναι γεμάτη από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Κάποτε ένας φοιτητής της θεολογικής σχολής τον ρώτησε: «Γέροντα, πώς έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο?» «Ευλογημένε, του τα έδειξε ο Θεός σαν σε τηλεόραση και τα έγραψε», απάντησε με φυσικότητα ο πατήρ Παΐσιος, αφού και ο ίδιος είχε πείρα της πνευματικής τηλεοράσεως. Μια άλλη φορά ένας θεολόγος που είχε σπουδάσει στην Γαλλία επέμενε ότι ο Αββάς Ισαάκ δεν ήταν ορθόδοξος επειδή είχε διατελέσει επίσκοπος σε περιβάλλον Νεστοριανών. Ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε να του δώσει να καταλάβει ότι ο Αββάς Ισαάκ βρίσκεται στην καρδιά της Ορθοδοξίας, αλλά δεν τον έπειθε και γι' αυτό στεναχωρήθηκε πολύ. «Τόσο πολύ πόνεσα», είπε, «που αν με χτυπούσε ένας με τσεκούρι στο κεφάλι δεν θα πονούσα τόσο. Μετά είδα και ένα γεγονός. Γι' αυτό λέω ότι όταν πονάει κανείς για κάτι, ο Θεός μετά τον πληροφορεί. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν δεν πονάει η καρδιά, δεν πληροφορεί ο Θεός για την ακρίβεια. Ο Θεός λοιπόν τον πληροφόρησε με ακρίβεια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδε σε όραμα να περνούν από μπροστά του ιεράρχες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αββάς Ισαάκ, ο οποίος στράφηκε προς το μέρος του και του είπε: «Ναι, έζησα σε νεστοριανό περιβάλλον. Υπήρχαν στην επαρχία μου αιρετικοί, αλλά εγώ ήμουν ορθόδοξος και τους πολέμησα». Ύστερα από αυτό, ο Όσιος διακήρυτε με έμφαση: «Ο Αββάς Ισαάκ ήταν ορθοδοξότατος». Εξηγούσε μάλιστα ότι οι δυτικοί τον συκοφάντησαν ως μη ορθόδοξο επειδή καλλιέργησε τον ησυχασμό, γι' αυτό και τον ονόμαζε αδικημένο Άγιο. Και στο Μηναίο, στο συναξάρι της 28ης Ιανουαρίου, που είναι η μνήμη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, είχε προσθέσει και Ισαάκ του μεγάλου ησυχαστού και πολύ αδικημένου. Της εποχής μας,
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του ομότιτλου βιβλίου Ιούνιος 2015 του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Έκπτωση 15% για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr. Μήνος, σπρέι χρώματος, τεχνικά σπρέι, καθαριστικά. Όλα σε σπρέι. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Από τη Μέρκολα. Για πληροφορίες καλέστε 210-5590-460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.gr. Σκύλος με σπίτι, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Ένα συμβολικό, γεμάτο χιούμορ παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, που μιλάει για την αγάπη, τη φιλία και την ενότητα του κόσμου, που δεν χωράει φιλετικές και άλλες διακρίσεις, κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Σταθμός. Μετρό Μεταξουργείου. Παραστάσεις στις καθημερινές για σχολεία κατόπιν συνεννόησης. Κρατήσεις και προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου Σταθμός και στο www.viva.gr. Μέρος των εσόδων δίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος κάτω από την